τέτρα που είχαμε παλιά, είχα θυμάμαι εγώ πριν 9 χρόνια, είχα τέτρα. Τι γίνηκαν, τα πετάξανε, πού είναι αυτά που ενημερωνόντουσαν μεταξύ τους όλοι. Η πολιτική προστασία πού είναι. Οι εθελοντές πού είναι του Δήμου. Ερώτηση κάνω, εγώ ρωτάω να μας πούνε πού είναι. Να σας πω κάτι. Ναι. Η εκένωση δεν έγινε αμέσως και ο κόσμος βλέπετε τι έγινε, έχουμε τόσους νεκρούς. Γιατί δεν έγινε αμέσως εκένωση. Γιατί, ερωτώ, γιατί δεν έγινε. Ο Δήμαρχος λέει ότι καταρχήν δεν υπήρχε ποτέ εντολή εκένωσης. Ποτέ δεν υπήρξε. Γιατί δεν έγινε εντολή εκένωσης. Γιατί κατά άλλους έγινε, κατά άλλους έχουν πάρει τα έγγραφα στο νοσοκομείο Πεντέλης, αλλά δεν έδωσε εντολή να φύγει από το νοσοκομείο Πεντέλης κανένας. Ψάχτε, βρείτε τα. Υπάρχουν υπεύθυνοι εδώ, παιδιά. Υπάρχουν ανθρώπινες ζωές, τι λέτε αυτό. Τι τα τσιμέντα, το σπίτι κάκι. Και τι έγινε, τσιμέντα, να το ξαναχτίσουμε και λοιπόν. Οι ανθρώπινες ζωές θα επανέρχονται. Το περιβάλλον επανέρχεται. Σε καμία περίπτωση. Είναι υπεύθυνοι. Δεν μπορείς να είσαι κύριε στην πολιτική προστασία και να είσαι ερασιτέχνης με κεφαλαία του ερασιτέχνη. Γιατί πρόκειται να περάσει τέτοια. Δεν μπορεί να πεθάνει τόσο κόσμο 20 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Πού ζούμε. Άρα λέτε ότι δεν υπήρχε καμία πρόληψη επί της ουσίας. Καμία πρόληψη. Τους έπιασε στον ύπνο και δεν είχαν καμία πρόληψη. Για μένα. Εντάξει. Και ρωτήστε και μάθετε τα στοιχεία. Πρέπει να επέμβει ο εισαγγελέας. Άμεσα. Υπάρχει παρέμβαση. Εισαγγελική παρέμβαση για τα αίτια της πυρκαγιάς. Υπάρχει από το πρώτο λεπτό. Εγώ σας έκανα 4 ερωτήσεις να τις κάνετε. Ναι. Πού το πυροσβεστικά που πρέπει αυτή την εποχή να είναι επί 24ωρου βάσεως να φυλάνε την περιοχή. Γιατί όταν είναι 24ωρο το πυροσβεστικό, σε 3 λεπτά είναι στην αιστεία της φωτιάς. Σε 10 λεπτά. Και για να μην μπαίνουμε στη διαδικασία των ερωτήσεων, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχετε μια ολοκληρωμένη άποψη, έχετε διαχειριστεί φυσικά, τέτοια κατάσταση. Τι εικόνα έχετε, για να μην μπαίνουμε στη διαδικασία των ερωτήσεων, εσείς τι λέτε. Ότι δεν είχαν καμία, δεν υπηρήσαν κανένα μέτρο προφύλαξης των πυρκαγιών. Κανένα μέτρο. Και το χειρότερο, δεν εκενώθηκε περιοχή αμέσως. Την ώρα που έφυγα εγώ από το σπίτι μου, η Δημοκρατία είναι μονής κατευθύνσεως. Ήτανε μονής κατευθύνσεως, τα αυτοκίνητα ήταν σημειωτών. Εγώ έφυγα παριστερά, παράνομα. Μπορούσαν να διώξουν τα αυτοκίνητα και από αριστερά και να μην καεί ο κόσμος στα αυτοκίνητα. Και δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να δείξει πού θα πάει ο κόσμος επάνω στην τρομάρα του. Δεν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι να υπάρχουν, αστυνομία να υπάρχει, κάποιοι από το Δήμο να υπάρχουν, κάποιοι να υπάρχουν. Τίποτα. Εγώ ήξερα και έφυγα το στενά. Για άλλοι πώς ήξερε ο κόσμος να φύγει. Οι άλλοι δεν ξέρανε καν και πήγαν να πέσουν στον κρεμό και γύρισαν πίσω και τους έκαψε φωτιά. Έλα. Το καράβι της Ραφίνας, επάνω σε όλη αυτή την ιστορία, δύο καράβια στη Ραφίνα, ξεφορτώνανε κόσμο. Παιδιά έλεος. Και δεν μπορούσαν να περιοριστεί να πάνε από κάτω. Είναι δυνατόν. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Είναι δυνατόν, δηλαδή, σας έχω πει 3-4-5 πράγματα. Δεν μπορεί τα καράβια στη Ραφίνα να ξεφορτώνουν την ώρα που γίνεται παζουλισμό μέσα. Ο κόσμος θέλει να σωθεί και να ξεφορτώνει το καράβι κόσμο. Δηλαδή, που πας να κάψεις όλο τον κόσμο, ξεφορτώνεις τα καράβια. Έλεος. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Αδαμόπουλε, και εσάς.